Σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με την LG OLED C4 Evo που μου έστειλε η LG για να σας την παρουσιάσω. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι θα είναι εδώ μαζί μου μόνο για το βίντεο, μετά θα τη στείλω πίσω, παιδιά. Την τελευταία φορά που έγινε αυτό με το προηγούμενο μοντέλο, εγώ πήγα εν τέλει και την αγόρασα. Οπότε πάμε να δούμε το καινούριο μοντέλο, να ψηθώ και μετά να το αγοράσω. Πλέον θα το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά όταν μια τηλεόραση φέρει στο όνομά της τα αρχικά OLED, αυτό σημαίνει ότι τα pixel της τηλεόρασης είναι αυτοφωτιζόμενα. Αυτό κάνει τη τηλεόραση να έχει πολύ καλή αντίθεση, γιατί για παράδειγμα, όταν κάτι στην οθόνη είναι τελείως μαύρο, αυτό σημαίνει ότι τα pixel εκείνη του σημείου είναι σβηστά. Τώρα, η LG OLED C4 Evo έχει έναν επεξεργαστή α9 AI Gen 7 που είναι πανέξυπνος. Είναι πιο έξυπνος από μένα. Αλλά αυτό δεν σας λέει κάτι, γιατί δεν θυμίζομαι για την εξυπνάδα μου. Έχει 1,5 φορά ταχύτερη απόδοση AI, 4,5 φορές βελτιωμένα γραφικά, 2,2 φορές ταχύτερη επεξεργασία σε σύγκριση με τον α5 Gen 7. Η AI Picture Pro κάνει τις εικόνες πολύ ρεαλιστικές. Είναι τόσο ρεαλιστικές, παιδιά, που προχθές έβλεπα εδώ μια cooking εκπομπή και άρχισε και μου μύριζε παστίτσιο. Αυτό είναι ξεκάθαρα δικό μου θέμα, δεν έχει κάνει τέτοια άλματα η τεχνολογία στη τηλεόραση ακόμα. Τώρα, τι παίζει με το gaming και την LG OLED C4 Evo. Διαθέτει AMD FreeSync Premium και πιστοποιημένο Nvidia G-Sync. Θα μου πείτε, Γιάννη, είπες κάτι λέξεις στα αγγλικά. Τι είναι αυτό? Είναι τεχνολογίες που σε επιτρέπουν να έχεις ομαλή εικόνα χωρίς καθυστερήσεις. Γιατί ποιος χρειάζεται καθυστερήσεις και λιώσεις, παιδιά? Σίγουρα όχι εσείς ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος του πλανήτη. Έχει 144 Hz και VRR, Variable Refresh Rate. Οπότε οι τηλεόρες, παιδιά, ανανεώνονται πιο γρήγορα και από μένα μετά από ένα καλό βραδινό ύπνο. Που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω τέτοιο, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Τώρα, υπάρχουν λειτουργίες Game Dashboard και Game Optimizer, οι οποίες είναι πολύ εύκολες στη χρήση και υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που μπορείτε να αλλάξετε για να φέρετε την εικόνα στα μέτρα σας. Αν τώρα βαριέστε, γιατί αυτοί είστε, η τηλεόραση σας έχει. Οπότε, με το που καταλάβει η τηλεόραση ότι υπάρχει κονσόλα ή PC συνδεδεμένο, φέρνει αυτόματα τις ρυθμίσεις εκεί που πρέπει, όπως το ρυθμό ανανέωση για παράδειγμα. Έτσι σιγουρεύεται ότι θα έχετε ομαλή εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για gaming. Τώρα, η πρόκληση που συνήθως παρουσιάζουν οι OLED τηλεοράσεις είναι η φωτεινότητα, αλλά με αυτή εδώ θα δείτε το φως. Η LG OLED C4 διαθέτει brightness booster που φωτίζει την εικόνα κατά 30% περισσότερο σε σχέση με μια συμβατική OLED, παραδείγματος χάρη την OLED B4. Οπότε, γίνεται ακόμη πιο εύκολη θέαση και σε ένα αρκετά φωτεινό δωμάτιο, όπου και αν κάθεστε. Γιατί έχει καταπληκτική γωνία θέασης, ακόμα και για κάποιο λόγο θέλετε να τιμωρήσετε τον εαυτό σας και να δείτε τηλεόραση από πάρα πολύ πλάγια θέση. Πάμε τώρα στον ήχο. Ξεκινάμε με τη λειτουργία AI Sound Pro για ρεαλιστικό ήχο με λεπτομέρεια. Το οικοσύστημα 9.1.2 surround σου προσφέρει μια καταπληκτική εμπειρία. Τώρα, υπάρχει μια λειτουργία που λέγεται AI Acoustic Tuning. Αυτή η λειτουργία λέει ότι ανοιχνεύει το δωμάτιο και το σημείο θέασης, δηλαδή το σημείο που κάθεστε εσείς, δημιουργώντας έτσι τον ιδανικό ήχο. Τι εννοώ? Πάρτε μια ιδέα. Εγώ τώρα έχω πορεία, άμα είναι τόσο έξυπνο, άμα το ανοίξω εγώ και πάω στην κουζίνα, τι ακριβώς θα κάνει? Θα το δοκιμάσω μετά το βίντεο και θα σας πω. Εν τω μεταξύ, η ηχητική εμπειρία της τηλεόρασης ενισχύεται ακόμα περισσότερο με το σύστημα Dolby Atmos που βελτιώνει την εμπειρία σας σε gaming αλλά και σε ταινίες. Πέρα από αυτό, η τηλεόραση υποστηρίζει AirPlay και Chromecast, έτσι μπορείτε εύκολα να συνδέσετε οποιαδήποτε κινητή συσκευή με τηλεόραση. Οπότε, μπορείτε να μαζευτείτε με τους φίλους σας μετά τις διακοπές και να τους δείχνετε βίντεο και φωτογραφίες στη τηλεόρασή σας για το πώς τα περάσετε. Γιατί οι φίλοι σας σίγουρα θέλουν να τα δουν όλα. Δεν βαριούνται την ώρα που τους τα δείχνετε, έτσι. Δεν κάθονται εκεί και λένε ναι, α, πολύ ωραία από ξεκάθαρη ευγένεια. Θέλουν να τα δουν αυτά. Η LG OLED C4 Evo είναι η πρώτη τηλεόραση με Dolby Vision Filmmaker Mode, αποδίδοντας το πραγματικό όραμα του σκηνοθέτη και Dolby Atmos. Αντίστοιχα λοιπόν με το gaming, ενεργοποιείται αυτόματα και μπορείτε, ας πούμε, να απολαύσετε τις ταινίες του Nolan ακριβώς όπως εκείνος τις οραματίστηκε. Και να πείτε μετά, α ναι, τώρα ακόμα δεν βγάζουν νόημα. Άφησα για τελευταίο του σχεδιασμό. Κάθε χρόνο η σειρά έχει minimal σχεδίαση, όσο γίνεται δηλαδή, γιατί η συγκεκριμένη είναι 65 inches. Παρ' όλα αυτά, τα μικρά bezels την κάνουν να δείχνει σαν παράθυρο. Μπορείτε να βάλετε στην τηλεόραση το footage από την κάμερα που έχετε για να παρακολουθείτε τον γειτονά σας και κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα. Επίσης, μην παρακολουθείτε κρυφά τον γειτονά σας, είναι παράνομο. Προφανώς η τηλεόραση έρχεται με προεγκατεστημένες στις πιο διάσημες streaming platforms, Netflix, Disney+, Apple TV, Prime Video και άλλες, και μπορείτε να κατεβάσετε και διάφορες άλλες εφαρμογές μέσα από την τηλεόραση. Αυτό ήταν το βίντεο για την LG C4 Evo. Εσείς τώρα μπορείτε να κλικάρετε εδώ ή εδώ για να δείτε κάτι άλλο, όσο εγώ απολαμβάνω για λίγο ακόμα αυτή τη τηλεόραση. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.